να δούμε στο σημείο αυτό για να απαλλάξω και τον Νίκο τον Βασιλάκο που ξέρω ότι βιάζεται και τα άλλα δύο προγράμματα που έχουμε ετοιμάσει πολύ γρήγορα, Νίκο, και να τον αποχαιρετήσουμε. Ναι, γιατί σχετίζεται και με το ανέφερε μόλις τώρα και ο Ναι, είναι ιατρική ακρίβεια, δηλαδή τι γίνεται, η στόχευση που ανέφερε, ώστε να μην ταλαιπωρείται ένας οργανισμός με μια γενικευμένη χημειοθεραπευτική προσέγγιση. Αυτό είναι το μέλλον, αυτό περιμένουμε, αυτή τη μεγάλη αλλαγή, να γίνεται, δηλαδή να φτιάχνεται στα μέτρα που χρειάζεται ο ασθενής. Ωραία, πάμε και στο επόμενο, Νίκο. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ωραία, να δούμε και το επόμενο. Το επόμενο, έχουμε και τη μεγάλη εκδήλωση για τους μικρούς μας φίλους, γιατί η Γενική Γραμματεία νοιάζεται και για αυτούς. Ναι. Το στρατηγικά έχει δηλώσει και ο Υπουργός ότι θέλει να βελτιώσει την εικόνα της χώρας στον κόσμο. Μάλιστα. Αυτό για να γίνει πρέπει η Ελλάδα στο επίπεδο του doing business από την 72η θέση που βρίσκεται να ανέβει πολύ, πολύ πιο ψηλά. Είναι στόχος για να γίνει αυτό, μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί και ένα νομοσχέδιο το οποίο θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να μπορούν να γίνονται εύκολα, γρήγορα, απλά, αβίαστα και αβασάνιστα όλες οι ενέργειες που χρειάζονται να. Για την ίδρυση μιας εταιρείας αλλά και την ένταξή της στην ελληνική αγορά. Νίκο Βασιλάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φτάνει, κύριε Κυριαζή, όλα αυτά να μην μείνουν στα λόγια, να γίνουν και έργα και να τα δούμε έμπρακτα, έτσι δεν είναι?